Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω πάρει νομίζω όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστώ. Οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά να δένουμε. Αρχίσαμε να μην θυμάμαι τίποτα. Ο κόστος αυτών των ανταλλακτικών ήταν καμιά 40 ευρώ το πιστόνι και τα υπόλοιπα ήταν καμιά 32-34 κάτι τέτοιο ευρώ. Δηλαδή στο σύνολο ένα 70 ευρώ ας πούμε πήγε. Δεν πήρα γνήσια ανταλλακτικά. Η τρόμπα ας πούμε δεν είναι γνήσια, είναι τζαπάν όμως. Τα ράουλα εδώ είναι τζαπάν, το γράφουν και πάνω ας πούμε. Made in Japan. Εκτός από αυτό το ράουλο, το οποίο είναι Federal και είναι Ινδονησία. Αλλά εντάξει, εγώ τα εμπιστεύομαι σχετικά αυτά. Καδένα RK, Takasago, Japan κι αυτή. Τσιμούχες κινέζικες, ποτέ δεν με έχουν απογοητεύσει, αλλά εντάξει, θα δούμε. Αυτό το set που είναι για την κεφαλή, Genuine Parts λέει εδώ. Ναι, Taiwan. Και αυτό εδώ, Yokohama. Japan πρέπει να είναι και αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων όλα μαζί εκεί έκανα 35 ευρώ. Μόνο την ασφάλεια βρήκα τώρα αυτή είναι καραϊμίτα να πούμε. Τη δουλειά θα την κάνει. Το μοτεράκι είπαμε τι είναι. Είναι το κλασικό το 12V. Το μοτεράκι είναι το κλασικό το 12V με τις 4 ταχύτητες. Το 50 που δεν ξέρω τι διαδρομές είχε και τι τέτοια πριν. Και δεν ξέρω και τι διαδρομή και τι τέτοια έχει τώρα. Οπότε όταν θα το συναρμολογήσουμε θα μετρήσουμε τη διαδρομή να δούμε γιατί δεν ξέρω. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να βάλουμε τα κομμάτια στη θέση τους. Δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Θα το βρούμε, ελπίζω. Αλλιώς θα πηγαίνω να κοιτάω το βίντεο που έγραψα πριν. Να βλέπω πώς έβγαλα τι. Δηλαδή βλέπω τώρα κάτι λατήρια εδώ. Τι είναι αυτό, πού πάει, δεν έχω ιδέα. Αυτό πάει και μπαίνει εκεί. Και πιάνει εκεί, οπότε αυτό πάει έτσι. Σε ψιλοπάει και μόνο του, δηλαδή το αναρωτιόμουν πριν μπαίνει έτσι ή έτσι. Αλλά σε ψιλοπάει και μόνο του, δεν μπορείς να κάνεις εύκολα λάθος. Δηλαδή αυτό μπαίνει κάπως έτσι. Κατάλαβες. Οπότε το βάζεις εδώ. Για να δούμε. Μαζέψουμε και τα εργαλεία γιατί ταυτόχρονα δουλεύω και στο turbo. Προσπαθώ δηλαδή. Είναι σε μια φάση. Προσπαθώ εδώ να βρω τα ρεύματα, αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποιο μικρότερο ενημερωτικό βιντεάκι. Θα φτάσει ένα διέξοδο εκεί. Σιγά σιγά θα τα βρούμε όλα φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να ωραίος. Ξέρω εγώ ρε φίλε πως μπαίνει αυτός ο διάολος. Θεός ξέρει. Μπήκε δεν μπήκε. Αου! Το δάχτυλό μου την έξα. Σας μπαν αυτός ο άγνωστος. Στο φαλάκι μας. Τζαπάν και η μπιέλα. Τέτοιο αυτό το πάμε εδώ πέρα. Πας κάπου εδώ. Γιατί πάει και σιλικόνη εδώ μέσα.
έχω ξεχάσει. Αφού στο είπα. A few moments later. Βάλαμε το ρουλεμάν. Εκεί. Μια χαρά φαίνεται. Ελπίζω να μην ξεχνάω τίποτα μέσα. Σταυρωτά πάντα. Ορίστε, να η πρώτη μαλακία. Το αξονάκι δεν ξέρω τώρα, μπαίνει έτσι. Πάλι καλά. Οκ. Πάλι. Κι άλλη. Τα πυράκια για τις αλλαγές των ταχυτήτων. Αυτό έχει 4 σασμάν, 5 είναι τα πυράκια, 4 μακριά και ένα κοντό. Βρίσκεις τη θέση του κοντού, φαίνεται. Εδώ. Οι τρύπες εδώ είναι παράκεντρες, έτσι. Είναι στη μέση, δηλαδή αν το βάλεις αλλιώς, δεν μπαίνει η βίδα. Εδώ μέσα, εδώ. Πάει από κάτω, για να αλλάζει τις ταχύτητες. Μετά είναι αυτό το ματζαφλαράκι εδώ, μην ξεχάσεις το ελαττήριο. Βάζεις έτσι, και το βιδώνεις εδώ. Και πάμε. Λοιπόν, μετά από δεκάδες λύσε δέσε, η τόκλησα πριν, είχα ξεχάσει να βάλω την καδένα. Μετά διαπίστωσα ότι έχω βάλει και ανάποδα το γρανάζι της τρόμπας λαδιού, γιατί άμα δεις εδώ αυτό είναι πιο εξογκωμένο από ότι από αυτή τη μεριά. Μπαίνει έτσι με το εξόγκωμα προς τα μέσα και έρχεται στην ευθεία με το γρανάζι του στροφάλου. Made in Japan. Εδώ αυτά που πάντα χάνουν, ναι, βάζουμε λίγο ατζόκολα. Απλά όχι πάρα πολύ, γιατί άμα βάλεις πάρα πολύ την επόμενη φορά που πάνε να το λύσεις, δεν θα μπορείς να το λύσεις. Βάζουμε το λίγο στην κάτω μεριά. Πιέζουμε. Μια χαρά. Τα βιδάκια του.
Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε κύλινδρο. Τα τέσσερα μπουζόνια, όπως είπαμε, προσέχουμε να είναι ίσια. Μην τα βάλουμε λάθος. Θα βάλουμε το πιστονάκι. Ελαττήρια. Άντε να δεις τώρα τι γράφει. Νομίζω πρώτα μπαίνει αυτό, το κατσαρό. Και ένα, δύο. Προσέξτε να μην τα ανοίξει πολύ γιατί σπάνε. Αυτό πρέπει να είναι το πάνω. Πολύ πολύ να καίει λάδι για να το ξανανοίξω. Το βελάκι πάντα πάει κάτω. Λαδώνουμε καλά. Μου έχει κάνει ένα βελάκι εδώ, το βελάκι πάει πάντα κάτω. Βάλουμε τους οδηγούς, να τους ξεχάσουμε. Ωχ, θέλει μεγαλύτερο τέτοιο. Ωχ. Ρε τι μαλάκες είναι. Βάζουμε φλάτζα. Βάζω στα 55 χιλιοστά φλάτζα που δεν κάνει. Αν είναι δυνατόν. Ρε. Τζαφπάν σου λέμε. Σκατάν. Για κάτσε να βρούμε μία πίσω φλάτζα πιο μεγάλη. Σούπερ. Τέλεια. Τώρα με δημιουργεί και αμφιβολίες εδώ. Κάνει. Δεν είναι κανένα άλλο. Δεν σου πάω, είναι μαλάκες. Είναι για χωρίς οδηγούς. Τι μαλάκες είναι ρε. Άντε φλάτζα. Τι έχω πάθει αυτή τη φορά, μιλάμε ότι έχω ξεχάσει καιρό να το κάνω. Ας κάτσε, να μην λίγο τα ελαττήρια. Ναι, ναι. Πουα, γιατί. Α, οπα, ορίστε. Πάμε να μπούμε. Νομίζω θα πάω με τέτοια φλάζα. Είχα και πριν τέτοια και ήμουν πολύ ικανοποιημένος. Για να δούμε. Τώρα η άλλη θα τη φτιάξουμε και βαριέμαι. Η κόλλα. Να μας βοηθήσει να σταθεί καλύτερα δηλαδή. Είναι το ράουλο. Μπερκέτ. Αυτό από πού είναι, μάλλον. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω από πού είναι. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα. Κάπου είναι αυτό και τώρα θα λύνω πάλι. Αλλά οκ, για την ώρα μου φαίνεται εντάξει.